Τρελαθώ. Τι γεύση είναι αυτή, Παναγίτσα μου. Τι γεύση είναι αυτή. Λοιπόν. Μπράβο, παλικάρι μου. Μακαρονάκι special, πολυτελεία. Έχω ετοιμάσει και άλλα. Φτιάχνω και ριγκατόνι εδώ πέρα. Πες μου κάτι, αλλάζει τη γεύση τώρα. Τι έχει κάνει, γιατί βράζει ριγκατόνι από εκεί. Ριγκατόνι, δεν παίρνει. Ναι, αυτά είναι πένε, γιατί ναι. Να δείξω ότι είναι και πάει και με αυτό το ζυμαρικό πάρα πολύ. Εδώ είναι έτοιμο, εδώ. Το αδειάσω, άντε, γεια. Σα έχω σήμερα. Τέλεια. Λοιπόν, παιδιά μου, μισό λεπτό να το πάω και αυτό μπροστά. Μόλι βγήκε φρεσκαδούρα. Θα μου βάλεις και από αυτό λίγο, γιατί μου αρέσει που είναι έτσι καυτό. Αμέ, θα σου βάλω. Λοιπόν. Πω, μαγεία. Αλλά δεν είναι τόσο πράσινο όσο είναι τα άλλα. Ναι, αυτό είναι λίγο πιο. Όχι, το ίδιο. Μη μου κρύβεις τις συνταγές, ρε, θα γίνει χαμός, Μέσα σου μιλάω, δεν σου κρύβω παντελονάτα. Λοιπόν, μακαρονάκια, παιδιά μου, με πέστο ρόκας. Φανταστικό. Δεν ξέρω τώρα, πέστο ρόκας, τι να σας πω εγώ, γεύση, πέστο αριστούργημα. Λοιπόν, όλοι έχουμε συνηθίσει πέστο βασιλικού. Θέλω να καταλάβουμε τι είναι το πέστο. Πέστο σημαίνει ό,τι θρηματίζουμε. Άρα λοιπόν, πέστο μπορούμε να κάνουμε με τα πάντα. Βασιλικό, έχω ρόκα, μαϊντανό, λιαστή. Όλα αυτά λοιπόν που τα χτυπάμε λέγεται πέστο. Οπότε λοιπόν, να καταλάβουμε τι είναι αυτό για να μπορούμε να παίξουμε μετά την παλίτσα μας. Και πέστο ρόκας, ντοματούλα. Που του πάει τέλεια και βέβαια λίγη φετούλα για τους πιο μερακλείδες. Αυτό πρέπει να είναι λίγο πιο light, Ναι, είναι λίγο πιο light. Θα ήθελα λίγο την πρασινάδα. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε και να δούμε πώς γίνεται. Να ξεκινήσουμε το πέστο. Παιδιά, ποιος θέλει να φάει μακαρόνι τώρα που είναι ζεστό, μην έρθει και στεγνώσει. Άμα στεγνώσει, τι θα κάνουμε μετά, θα κλαίμε. Λίγο. Από εδώ έχει πιο πολύ πρασινάδα. Ναι. Το πέστο σου είναι μαγικό. Μαγικό είναι. Βρείτε συνταγή, είστε άθλοι πλαστικοποιημένοι να την κάνουμε και εμείς στο σπίτι. Φανταστικό. Φτάνει. Λοιπόν, πάμε να βάλω. Εδώ πέρα έχω. Πρέπει να μαζευτώ. Τι σου συνέβη, παλικάρι μου. Ωραία λιγουίνι. Πάρε και καπρέζα. Βάλε και λίγο τυράκι από πάνω. Φετούλα ή παρμεζάνα. Παρμεζανούλα. Παρμεζάνα. Μάλιστα. Να σε καλά. Ορίστε. Λοιπόν, να βάλω καταρχά τα λιγουίνι μου να βράζουν σε αλατισμένο νερό. Γιατί βάζουμε αλάτι όταν βράζουμε. Μακαρόνια στο νερό, γιατί το αλάτι έχει την ιδιότητα να αλλάζει τη σύσταση του νερού. Κάτσε την ίδια κοιλιά έχουμε. Να μην βράζει 100, να βράζει παραπάνω για να μαγειρευτούνε. Σας έστειλα. Τι είπα τώρα. Άντε, ένα χειροκρότημα. Το χάσατε. Λοιπόν, γιατί ρίχνουμε αλάτι στο νερό όταν βράζουμε πράγματα μακαρόνια. Γιατί το αλάτι αλλάζει τη σύσταση του νερού, δεν βράζει στους 100 βαθμούς, βράζει παραπάνω. Άρα μαγειρεύεται το πράγμα μας. Βράστε μια μακαρονάδα σήμερα, αριστούργημα είναι η ιδέα. Ναι, εντάξει, εγώ το εξηγώ. Να είμαστε ωραίοι. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα μια κατσαρολίτσα. Θα την ανοίξω στο 2 ίσα-ίσα να μου ζεσταίνεται και θα ρίξω κρέμα γάλακτος μέσα. Η κρέμα θα μας αραιώσει λίγο αυτή την αψάδα, και επειδή είναι λίγο πικρή η ροκούλα και είναι και λίγο σκορδένιο η κατάστασή μας, θέλουμε λίγο να το αραιώσουμε. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς φτιάχνεται αυτό το αγίασμα, Παναγία μου. Λοιπόν, το μούλτι μου το ωραίο, θα βάλω μέσα ροκούλα baby που την πήρα εγώ από τον φίλο μου τον κύριο Κατσίκη που είχε εδώ πέρα μανάβικο. Μπράβο, ακριβώς. Και θα βάλω όλη μου τη ρόκα μέσα. Ποια είναι η μαγιά σε αυτό το φαγητό, παιδιά? Ότι με αυτή την ποσότητα βγάζετε 6 μερίδες πιάτο. Οπότε συμφέρει πολύ, είναι πολύ οικονομικό. Έτσι, καταλαβαίνεις τώρα τι σου λέω. Με πόση ποσότητα? Αυτή εδώ πέρα που βλέπεις, περίπου 200 γραμμάρια. Μου βγάζει ένα πακέτο μακαρόνια. Ακριβώς. Τέλεια. Άρα λοιπόν είμαστε πολύ καλά και οικονομικά και γευστικά παίζουμε μπαλίτσα. Κουκουνάρι. Εσείς άμα δεν σας αρέσει το κουκουνάρι, μπορείτε να βάλετε φουντούκια. Καρύδια πάει πάρα πολύ. Γίνεται πέστο με καρύδια. Αμέ, κάσιους. Ό,τι γουστάρεις βάζεις στο πέστο. Δεν είναι επειδή το πέστο γίνεται με κουκουνάρι, στάντα μας έχουν μάθει και βασιλικό. Ό,τι γουστάρίζεις, αγάπη μου. Παίξε την παλίτσα σου την καλή. Εδώ δεν βλέπεις. Λοιπόν, κουκουναράκι. Μια σκελίδα σκόρδο θα βάλω εδώ να μην το κάνω πολύ τούρμπο. Ωραία. Παρμεζάνα τριμμένη, όλα μέσα στο μούλτι, παιδιά. Εδώ πέρα. Ανακατεύουμε, κάτσε να ρίξω και μια ανακατοσούρα εδώ στα ωραία μου τα μακαρονάκια. Για να σε εξηγήσω και άλλα πράγματα σήμερα. Έχω πάρει φόρα σήμερα, είμαι φορτσάτος. Λοιπόν, πόνατος. Άκου το συμπέρασμά μου. Διάβασα και λίγο κούνημα. Έτσι. Να νιώθουμε και λίγο ότι πάγαμε. Τι παρακάνει πολύ. Κράτος ταχτή. Άκου το συμπέρασμά μου. Δεν αξίζει η καρδιά μου. Να περνάει τέτοια λύπη και σε καταλύει. Εγώ θα συνεχίσω, μου
άρεσε πάρα πολύ. Παίξε την παλίτσα σου, αγάπη μου. Λοιπόν. Γιώργο, έκανες καταπληκτική μακαρονάδα. Ναι, ρε, εσύ. Μπράβο σου. Θέλω λοιπόν να μας κάνεις μια μέρα μια φεστιβάλ μακαρονάδας με διάφορες γεύσεις. Σου πω μετά να παίξει κάτι μακαρονάδες που δεν τις έχεις ξαναδεί ποτέ. Μα θέλω γεύσεις όμως, ε. Μα γεύσεις τα εκεί να δεις, δεν τις έχεις ξαναδεί. Και έχεις τρελάνει μαμάδες συμμαθητών των παιδιών που μου λένε για σένα. Για τη συνταγή. Για άλλο. Παιδιά, να μην κλείσουμε άλλα σπίτια. Μπορεί να βλέπουν οι σύζυγοι μου. Λοιπόν, ξαναλέω, έχω βάλει στο μούλτι μου. Ρόκα, baby. Συγγνώμη, κουκουνάρι, παρμεζάνα, μία σκελίδα σκορδάκι, λαδάκι. Κοιτάξτε εδώ, περίπου 3-4 κουταλιές της σούπας. Εδώ είναι. Μία μόνο, και μυρίζει τόσο το σκορδάκι. Ναι, εντάξει, γιατί είναι λίγη ποσότητα της ρόκας. Την άλλη έβαλε λίγο παραπάνω, εγώ το λέω. Φρέσκο. Επειδή σ' αρέσει, ξέρω ότι σ' αρέσει το σκορδάκι, γι' αυτό το τσίπισα. Είναι δυνατό στο φαΐ μέσα το σκορδάκι. Σου βάλω λίγο, έλα να σε παίξω. Φρέσκο πιπεράκι που γουστάρεις. Πάρα πολύ. Λοιπόν, πιπεράκι φρέσκο, αλατάκι. Όλα τα παράπονα μου είναι να πιλυθήσω αγάπη και τα κάνω στάχτη. Άκου το συμπέρασμα μου. Πάστο! Δεν αξίζει η καρδιά. Λοιπόν, αλατάκι, είμαστε λίγο φιδωλοί. Έτσι λίγο, γιατί έχει και φέτα μέσα η συνταγή μας, έχει και την παρμεζάνα. Βράζει και το μακαρόνι. Άμα να γιάσω. Οπότε προσέχουμε λίγο με το αλατάκι. Μην μας γίνει, βέβαια δοκιμάζουμε. Δοκιμάζοντας πας τη ρόκα. Καμία σχέση. Λοιπόν, χτυπάμε. Και θέλω να δείτε πώς θα είναι η σύστασή του. Εδώ. Βγάζει λάδι το κουκουνάρι, ε. Ακριβώς. Και τι γίνεται, ξέρεις γιατί πώς βγάζει τα λάδια του. Όταν χτυπάς ένα ξηρό καρπό, από το πολύ χτύπημα αυτό αρχίζει και ζεσταίνεται. Άρα λοιπόν, επειδή ζεσταίνεται, βγάζει όλα του τα έλαια. Τι έχει γίνει σήμερα. Έχω τρελαθεί στη γεύση. Τρώω στα μάτια τώρα. Και έχω τρελαθεί στο τέτοιο. Έχει τρελάνει στην πληροφορία. Σέτια θέλω να μου φέρνει. Χημικό. Τι εγκυκλοπαίδεια είσαι. Λοιπόν, κοιτάξτε εδώ πέρα πώς μου έχει γίνει το πέστο, βλέπετε. Τέλειο. Δεν είναι πάρα πολύ πάστα, αλλά είναι όσο πρέπει. Αν το χτυπήσεις ούτε άλλο πολύ λιπαρό. Άμα το χτυπήσεις κι άλλο, ναι. Άμα βάζεις κι άλλο λαδάκι, θα σου γίνει ακόμα πιο λιπαρό. Θέλουμε έτσι. Και έτσι όπως είναι, παιδιά, μέσα εδώ, στην κατσαρολίτσα μου, με την κρέμα γάλακτος. Εδώ. Σεξι! Ναι! Ανακατεύουμε εδώ πέρα ωραία τα λιγουινάκια μου. Και με το κουταλάκι ανεβάζω λίγο τώρα τη θερμοκρασία στο 7, δηλαδή στο μέτριο, και αρχίζω και ανακατεύω ώστε να διαλυθεί το πέστο μέσα στην κρέμα γάλακτος. Άρα στην ουσία αρωματίζω και την κρέμα. Να το! Αυτός είσαι. Ποιος είναι ο Μπιγκάλης. Μπιγκάλης, Μπιγκάλης. Μικρή μου μέλισσα. Λοιπόν, πάει στην άκρη αυτό. Πάμε τώρα να σας πω πώς μπορούμε να κάνουμε γρήγορα και εύκολα, επειδή στη συνταγή γράφω μέσα ντομάτα ξεσποριασμένη, πώς θα ξεσποριάζετε γρήγορα την ντομάτα στο σπίτι σας. Αλλά τώρα. Α, γεια σου, βαριέσαι. Ο Τσούλης όμως έχει τη λύση. Πες μου. Έχω πάει την πλάκα, δεν λέει. Τρώω ψωμιά, τρώω ντομάτα, τρώω μακαρόνια, δεύτερα πιάτα, τρίτα πιάτα. Κανόνας. Έχω και δουλειά σήμερα, από τι να κάνω. Κανόνας νου. Λοιπόν, τελειώσαμε. Παιδιά, γουστάρω πάρα πολύ σήμερα. Λοιπόν. Κανόνα νούμερο 1, το κόβουμε ντομάτα. Ποτέ δεν πάμε να κόψουμε με ίσιο μαχαίρι. Γιατί? Πάντα με πριονωτό. Γιατί η οξύτητα της ντομάτας χαλάει την κοφτερότητα, υπάρχει αυτή η λέξη. Ξέρω, δεν πειράζει, τώρα ο Τσούλης τα λέει. Δεν βαριέσαι. Χαλάει το κοφτερό. Οπότε πάντα με πριονωτό. Σας έχω στείλει όλους σήμερα για τσάι. Για δείξε μας πώς το κάνει. Λοιπόν, πάμε τώρα. Κόβουμε την ντοματούλα μου όπως είναι εδώ στη μέση. Ωραία, και κοιτάξτε, έχουμε δύο κομματάκια. Παίρνω ένα κουταλάκι. Την κόβεις εγκάρσια. 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 Από το στόμα, από εδώ μου το πήρες. Από εδώ, αυτό λέω εγκάρσια. Λοιπόν, κουταλάκι, κοιτάξτε εδώ, να τα σπόρια. Οπ, βάζω μέσα το κουτάλι μου, έφυγε. Α, μόνο τα σποράκια. Μόνο τα σπόρια. Για να μην τώρα κάθεστε, κοιτάξτε εδώ πόσο γρήγορα. Εδώ. Πάμε το άλλο. Κοιτάξτε εδώ, κουταλάκι. Τη σούπα ή του γλυκού, ό,τι γουστάρετε. Και τα δύο κάνουν δουλίτσα special. Τριγάς και αυτό, Ηλιάνα μου. Εδώ είσαι. Είναι αυτό, το βλέπεις. Και μετά. Αλλά είναι λίγο πιο ήσυχη γεύση σε σχέση με το πρώτο. Ναι, αν έχεις φάει πρώτα αυτό, μετά αυτό σου φαίνεται ότι δεν έχει γεύση. Ακριβώς. Αν ξεκινούσες με αυτό, πας μετά και σε αυτό γεύση. Ακριβώς. Απογειώνεται η γεύση σου. Όπως είμαι εδώ πέρα, κόβω σε κυβά και την ντοματούλα. Αχ, μελισούλα, μελισάκι. Πού σου μικρή μου μελισά. Που σε φέλησα, να παρήσα, να παρήσα τα γύρι μου. Τις εξτάσεις, εσύ το πανηγύρι μου. Βρε κι αχ, μελισούλα. Αχ, συγκρή μου, μελισούλα.
Λοιπόν, με το που πάρει μια βράση, έχει ξεκινήσει και βράζει. Αχ, μελισσούλα. Τι γίνεται. Μελισσάκι, πήγε σαν λουλουδάκι. Τέλεια. Λοιπόν, παίρνει και αυτό πίσω και ρίχνω τα μακαρονάκια μου με το που βράσουνε, καθαρίζω και λίγο εδώ, με το που βράσουνε μέσα στην κατσαρόλα. Άλλο ένα μυστικό, παιδιά, όταν κάνετε μακαρονάδες και ενώνετε τα μακαρόνια σας μαζί με τη σάλτσα σας, είναι να βάζετε λίγο από το νερό του βρασίματος. Γιατί? Γιατί έχει μέσα άμυλο. Το άμυλο είναι η γεύση στο ζυμαρικό. Άρα λοιπόν, θα πάρετε με μια κουταλίτσα, εδώ όπως έχω εδώ καλή ώρα, εντελώς τυχαία, κοίτα εδώ. Λοιπόν, και θα πάρω εδώ πέρα και θα βάλω λίγο από το ζουμάκι, παιδιά. Τι λίγο. Βάζεις και λίγο, μια κουτάλα έβαζες. Με μια μισή κουταλίτσα, για να θα με βοηθήσει. Αυτό θα μας δώσει γεύση. Ωραίο. Και βράζω μέχρι να μου δέσει η σαλτσούλα και να μου γίνει, όπως βλέπετε εδώ πέρα, παχύρευστη. Θα δέσει τώρα αυτό όμως, γιατί εγώ αν το είχα κάνει έτσι θα έλεγα πάει. Όχι, θα δέσει γιατί έχει την κρέμα. Έχεις τα λιπαρά. Έχει τα λιπαρά τη κρέμα και τα δέσει. Κατάλαβε. Λοιπόν, με το που ρίξουμε τώρα, παιδιά μου, τα μακαρονάκια, παίρνω την ντοματούλα. Αυτό το και τη ρίχνω μέσα. Τι γίνεται, γιατί τη βάζω τώρα και δεν τη βάζω στο τέλος. Γιατί μίλησε μας, πες τα όλα. Σήμερα δεν βλέπεις, παραπάνω, έχω κάνει σεμινάριο. Καθηγητής φυσικής, καθηγητής. Τα πάντα. Λοιπόν, τι γίνεται. Η ντοματούλα, ωραίο είναι να γουστάρετε να τη βάλετε και στο τέλος. Αλλά τι γίνεται, εμένα μου αρέσει όσο μαγειρεύεται να μου βγάλει και τα ζουμιά της τα ωραία. Και να καταλαβαίνω τη γεύση όταν τρώω. Με πιάνεις. Σου πιάνω, αλλά αν τη βάλει στο τέλος θα είναι πιο δροσερό το ζουμαρικό. Επειδή κάνει και κρυουλάκι, μ' αρέσει να είναι. Ναι. Πονώ, πες ό,τι θες και πας. Ρε παιδιά, λες και είναι ο Άγγελος που τον κυνηγάω από πίσω και του λέω παντελόνια! Πάνω! Παντελόνια! Κοίτα εδώ. Καλά να δεν το καταλαβαίνεις ότι έχει πέσει. Πού να το καταλάβω. Ρέση Γιώργο. Λοιπόν. Προκαλείς, πώς να το πούμε. Λοιπόν, ανακατεύουμε, κοιτάξτε εδώ να δείτε επίσης. Βλέπετε ότι όπως θα ανακατεύω, κοιτάξτε το σε πατάω και τα φύλλα. Σε φύλλο. Το σκηνό. Το παιδί αυτό δεν ξέρω. Οι αναθυμιάσεις που βγαίνουν πάνω από τις κατσαρόλες, κάτι του κάνουνε. Έκανε δυνατό. Για κάνω κάτι που αγαπάω γι' αυτό. Ναι, παιδάκι μου, και είναι αριστούργημα και εμείς τα αγαπάμε. Θέλω κραγιόν, έχω και κόσμο. Λιγάκι. Τι κοβές πρέπει να ανέβω επάνω, θα με κάνεις να ανέβω επάνω. Σε θέλω, με θέλεις. Γιατί δεν το σκέφτομαστε. Σε θέλω πολύ, με θέλεις κι εσύ. Γιατί δεν παντρευόμαστε. Αυτό, παιδιά.